σπέβδουν σωριδών προκειμένου να προμηθευτούν τα self-tests, αν και η δωρεάν διανομή επί του παρόντος αφορά συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες, αρκετοί πολίτες, ιδίως νεαρής ηλικίας, αναζητούν τα οικιακά τεστ ταχείας ανίχνευσης, θέλοντας έτσι να αποκλείσουν ενδεχόμενη νόσηση και να απολαύσουν τις ημέρες του Πάσχα με τους δικούς τους ανθρώπους. Κυρίως νεαρής ηλικίας οι πολίτες μας έρχονται για να αγοράσουν self-test. Αυτό πιστεύω ότι το κάνουν είτε επειδή δεν δικαιούνται προς ώρα στο self-test το δωρεάν ή και από απλή περιέργεια είτε επειδή θέλουν να προστατεύσουν τον εαυτό τους. Τη στιγμή που σε κεντρικά φαρμακεία μεγάλων πόλεων ανά τη χώρα παρατηρείται έκρηξη ζήτησης, σε ό,τι αφορά στο Ηράκλειο παρατηρείται σταθερά αυξητική προμήθεια αυτοδιαγνωστικών τεστ σε ημερήσια βάση. Η δωρεάν διάθεση αυτή τη στιγμή καταναλώνει ένα μεγάλο ποσοστό της καθημερινής μας εργασίας. Από το πρωί μέχρι και το βράδυ που κλείνουμε είναι όλες τις ώρες σταθερή προσέλευση. Δίνουμε αρκετές χιλιάδες self-test δωρεάν καθημερινά. Την ίδια στιγμή, πρεμιέρα θα κάνει και η απενεργοποίηση της πλατφόρμας τα Σαββατοκύριακα. Όπως επισημαίνουν οι φαρμακευτικοί σύλλογοι, δεν επιθυμούν να επιβαρύνονται τα εφημερεύοντα και διανυκτερεύοντα φαρμακεία αντίστοιχα. Έτσι, η πλατφόρμα για την προμήθεια αυτοδιαγνωστικών τεστ θα παραμείνει κλειστή από το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου μέχρι και το πρωί της Τετάρτης 5 Μαΐου. Το Μεγάλο Σάββατο θα κλείσει η πλατφόρμα στις 8 η ώρα το βράδυ. Θα ανοίξει πάλι στις 8 η ώρα το πρωί της Τετάρτης. Αυτό θα συνεχιστεί όσον αφορά τις αργίες και τα Σαββατοκύριακα του Μαΐου. Υπολογίζουμε ότι η διάθεση των self-test θα κρατήσει μέχρι και τέλος Μαΐου. Θα περιοριστεί λοιπόν η διάθεσή τους μόνο κατά τις εργάσιμες ημέρες. Και αυτό επειδή δεν είναι δυνατόν τα λίγα εφημερεύοντα, διανυκτερεύοντα φαρμακεία να εξυπηρετήσουν τα Σαββατοκυριακά. Πάντως οι ειδικοί διευκρινίζουν ότι τα οικιακά αυτοδιαγνωστικά τεστ σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την επιδημιολογική επιτήρηση. Αντιθέτως, αποτελούν ένα συμπληρωματικό μέσο ατομικής αυτοδιάγνωσης και αυτοπροστασίας για την έγκαιρη διάγνωση και απομόνωση των ασυμπτωματικών και θα βοηθήσουν δυνητικά στην πραγματοποίηση εκατομμυρίων τεστ.